Μαζί μας έχουμε τον Βαγγέλη Κόη, διοργανωτή του πρώτου Athletic Events 2015 που έγινε στην Αμάρινθο στις 8 Μαρτίου. Μια ιδιαίτερα επιτυχημένη διοργάνωση και πρωτόγνωρη ίσως για τα ελληνικά δεδομένα. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Βαγγέλη, καταρχάς, τώρα που πέρασε ο αγώνας και έχει έτσι, φαντάζομαι, ηρεμήσει λίγο, γιατί το διοργάνωσε, ήσουν πολύ καιρό ενεργός στη διοργάνωση του αγώνα, πολλούς μήνες, θυμάμαι, τουλάχιστον 9 μήνες. Ποια είναι η γεύση που σου άφησε ο αγώνας, είσαι ευχαριστημένος και τι θα δούμε στο προσχές μέλλον? Αυτή η διοργάνωση ήταν πολύ δύσκολη στην οργανωτικά, γιατί δεν έχει ξαναεπιχειρήσει κανείς να κάνει κάτι τέτοιο. Ευτυχώς οι τοπικοί φορείς αλλά και το ελληνικό σωματείο δυναμικού τριάθλου με στήριξαν με την αιγίδα τους και μου μετέφεραν τις γνώσεις τους και υλοποιήθηκε σε ένα πολύ, πολύ μεγάλο βαθμό. Του χρόνου ετοιμάζουμε κάτι ακόμα μεγαλύτερο, γιατί πήραμε τώρα τις εμπειρίες σαν διοργανωτής, δεν έχω ξαναδιοργανώσει και πόσο μάλλον κάτι τέτοιο το οποίο δεν έχει επιχειρήσει κανείς να το διοργανώσει. Πέρα σε αυτές τις εμπειρίες θα προσπαθήσουμε του χρόνου να κάνουμε ένα διήμερο φεστιβάλ, το οποίο θα περιλαμβάνει πάλι τα ίδια αθλήματα, αλλά θα υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες, θα υπάρχουν περισσότερα αγωνίσματα στο Strongman. Θα είναι διήμερο, δηλαδή θα κρατήσει δύο μέρες. Θα είναι το Σαββάτο, το πρόγραμμα είναι το δυναμικό τρίαθλο και η δυσκλιντίδα. Δυσκλιντίδα, ναι. Και την Κυριακή θα είναι το Strongman και χειροπάλι. Το Strongman θα εμπλουτιστεί και με άλλα αγωνίσματα. Από κατηγορία Open θα γίνουν δύο κατηγορίες, μείον 95 και συν 95. Στα συν 95 θα έχει μέχρι και ρημούλκηση φορτηγού. Οπότε πάμε, ας πούμε, σε προδιαγραφές πώς βλέπεις εγώ σε διοργανώσεις της Ευρώπης. Πολύ ο Ελληνικό Σωματείο Δυναμικού Τριάθλου με στηρίζει, μου έχει δώσει και την στήριξή του και την επόμενη χρονιά και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι μοναδικό. Αν φέτος πετύχαμε να γράψουμε ιστορία με το πρώτο Strongman το οποίο έγινε στην νεότερη Ελλάδα, του χρόνου θα γράψουμε ιστορία, γιατί το φεστιβάλ θα προσπαθήσει, δεν ξέρω αν θα το πετύχει, αλλά θα προσπαθήσει να έχει προδιαγραφές όπως βλέπουμε μεγάλα αθλητικά event στην Ευρώπη. Έγινε, Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ και καλή συνέχεια.